Επισκέπτομαι σήμερα για μια ακόμη φορά το Ηράκλειο, την Κρήτη, με σκοπό να συνομιλήσω με τους υπεύθυνους αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας σχετικά με τους στόχους τους οποίους έχουμε βάλει, τους στόχους τους οποίους έχουμε θέσει για την εγκληματικότητα, για τα ζητήματα που αφορούν την οδική κυκλοφορία, για τα ζητήματα της κοινωνικής αστυνόμευσης που μας απασχολούν πάρα πολύ και για να επαναορίσουμε το σχεδιασμό μας με στόχο να γίνουμε ακόμα περισσότερο αποτελεσματικοί. Κατά τη συζήτηση με τους αξιωματικούς, οι οποίοι πραγματικά σε όλες τις υπηρεσίες της Κρήτης εργάζονται με φιλότιμο, με κόπο, με στόχους, προέκυψαν πολύ συγκεκριμένες αναγκαιότητες και προτεραιότητες, τις οποίες αυτή τη στιγμή επιδιώκουμε και μπορώ να πω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και στα θέματα της εγκληματικότητας, καθώς και στα ζητήματα που αφορούν την κοινωνική αστυνόμευση. Ένα σημαντικό ζήτημα για μένα ως Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και ως πολιτικό προϊστάμενο της αστυνομίας αφορά η δίωξη του οργανωμένου εγκλήματος. Η δίωξη του οργανωμένου εγκλήματος, το οποίο αποτελεί για μας υψηλή προτεραιότητα. Οι υπηρεσίες της Κρήτης αυτή τη στιγμή κάνουν εξαιρετική δουλειά και οι υπηρεσίες ασφαλείας και το τμήμα του οργανωμένου εγκλήματος που εδρεύει στα Χανιά και είναι υπεύθυνο για όλη την Κρήτη, το οποίο σημειωτέων μετεξελίσσεται πλέον σε μια υπηρεσία που θα αφορά όλο το νησί και θα είναι σε λίγες μέρες παράρτημα της νέας υπηρεσίας της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος που εδρεύει στην Αθήνα. Έχει ένα παράρτημα στη Θεσσαλονίκη και ακριβώς το τμήμα της Κρήτης. Είναι μεγάλη προσπάθεια που θέλουμε να κάνουμε περαιτέρω για να εξαρθρώσουμε εγκληματικές ομάδες οι οποίες ντρούνε στο νησί και επηρεάζουν την κοινωνική ειρήνη. Προβλέπουμε να κάνουμε κάποιες μεταρρυθμίσεις νομοθετικές έτσι ώστε να διευκολύνουμε περαιτέρω το έργο των υπηρεσιών και είμαι βέβαιος ότι αυτή η προσπάθεια με τους αφοσιωμένους αξιωματικούς θα αποδώσει. Επίσης, η εγκληματικότητα στο νησί είναι χαμηλή. Οι υπηρεσίες δουλεύουν, εξιχνιάζουν τα μικροαδικήματα, τις κλοπές, τις διαρρήξεις και είμαστε σε καλό δρόμο. Θέλω να εξάρω την προσπάθεια που κάνει το προσωπικό. Εδώ οι αξιωματικοί και οι αστυνομικοί όλων των βαθμών εδώ στο νησί. Στα θέματα κοινωνικής αστυνόμευσης υπάρχει κάτι εξαιρετικά ευχάριστο, κάτι εξαιρετικά αισιόδοξο και είναι οι καταγγελίες που αναδεικνύονται μέσα από την ενθάρρυνση που η ελληνική αστυνομία επιδιώκει καθημερινά, έτσι ώστε να ανοίγουν τα στόματα θυμάτων, γυναικών, στο πλαίσιο της ενδοικογενειακής βίας. Έχουμε 608 περιστατικά μέχρι σήμερα, το οκτάμινο δηλαδή, 608 περιστατικά και οι υπηρεσίες έχουν συλλάβει 738 κακοποιητές, πολλοί εκ των οποίων είναι ήδη υπόδικοι, όλοι είναι υπόδικοι, πολλοί είναι στη φυλακή ως κρατούμενοι και από αυτές τις 738 περιπτώσεις και τα 608 περιστατικά έχουμε σωματική βία στα 263 περιστατικά και ψυχολογική βία στα 418 περιστατικά. Είναι εξαιρετικά, επαναλαμβάνω, αισιόδοξη αυτή η εξέλιξη, γιατί τίποτα δεν μένει πίσω, κρυμμένο από τις πόρτες των σπιτιών και τα θύματα επιτέλους μπορούν να απευθύνονται στην αστυνομία. Έχουμε μεταφέρει οι υπηρεσίες μας αρκετές γυναίκες σε δομές, στους ιατροδικαστές για εξέταση. Έχουν χρησιμοποιηθεί αρκετές φορές τα panic button και έχουν χορηγηθεί πολλά panic button
επιπλέον από αυτά που είχαν χρησιμοποιηθεί, είχαν χορηγηθεί μέχρι τώρα. Ένα σημαντικό ζήτημα είναι τα τροχαία ατυχήματα, οι τροχονομικοί έλεγχοι. Έχουν αυξηθεί σημαντικά οι τροχονομικοί έλεγχοι στο νησί. Δυστυχώς έχουμε τα ατυχήματα και μάλιστα τον τελευταίο καιρό στον ΒΟΑΚ και μάλιστα σε συγκεκριμένα σημεία. Γίνεται ένας πιο πυκνός και πιο στοχευμένος σχεδιασμός, έτσι ώστε η παρουσία της τροχέας να είναι στα σημεία εκείνα στα οποία παρατηρούνται αυτές, δυστυχώς, αυτά τα ατυχήματα που χάνονται νέοι άνθρωποι στον δρόμο. Δυστυχώς ο ΒΟΑΚ είναι ένας δρόμος με πολύ μεγάλες δραστηριότητες και πολυπίκυλες δραστηριότητες, ανθρώπινες αλλά και βιομηχανικές και εμπορικές και πολλές άλλες. Και πιστεύω ότι πολύ σύντομα η κυβέρνηση δια του αρμοδίου υπουργού θα ανακοινώσει μια σειρά από μέτρα οδικής ασφάλειας και παρεμβάσεις, έργα, έτσι ώστε μέχρι την ολοκλήρωση του δρόμου να εξαλείψουμε κατά το δυνατόν ή να μειώσουμε τις πιθανότητες της πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων που χάνονται ζωές. Τέλος, θέλω να σας πω ότι θετική είναι η εξέλιξη και στο θέμα της βίας ανηλίκων. Είναι χιλιάδες οι έλεγχοι που έχουν κάνει οι υπηρεσίες μας αυτό το οκτάμηνο. Με αφοσίωση τα τμήματα και υποδιευθύνσεις ασφαλείας ελέγχουν χιλιάδες παιδιά και σε περιπτώσεις όπου υπάρχει παραβατικότητα εγκαλούνται και μηνύονται και οι γονείς όταν υπάρχει ανήλικος για τον οποίο ευθύνεται σε ό,τι αφορά την επιμέλειά του για παραμέληση της επιμέλειας ο πατέρας ή η μητέρα. Είμαστε λοιπόν σε μια διαδρομή ως αστυνομία μαζί με την ανάκαμψης, μια διαδρομή ενίσχυσης των δραστηριοτήτων μας, μια διαδρομή αποτελεσματικότητας και ταυτόχρονα προχωράμε όπως κάναμε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπου παρουσιάσαμε τη νέα δομή της ελληνικής αστυνομίας, το νέο αρχηγείο, τη νέα δομή της αστυνομικής ακαδημίας και της εκπαίδευσης των αστυνομικών, καθώς επίσης και το νέο σχέδιο για την αξιολόγηση και την απόδοση του προσωπικού. Είμαι βέβαιος ότι οι άνδρες και οι γυναίκες της αστυνομίας θα συνεχίσουν αυτή την προσπάθεια και μαζί με εμάς θα μπορέσουμε να απαντήσουμε στο διαρκές και μεγάλο, κρίσιμο αίτημα της ασφάλειας που έχει ανάγκη ο Έλληνας πολίτης και όποιοι άνθρωποι ζουν στη χώρα αυτή, έστω και για λίγες μέρες, όπως εδώ στο νησί, οι επισκέπτες, τουρίστες. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, να ρωτήσουμε κάτι εκτενεστικό, κύριε Υπουργέ. Μια στιγμή να ρωτήσουμε, επειδή χαιρόμαστε πάρα πολύ, μας είστε συμπαθείς, σας εκτιμάμε, σας βλέπουμε. Όμως, από τον Ιούνιο που ήρθατε και τώρα είναι Αύγουστο, τι διαφορετικό έχετε να μας πείτε? Δηλαδή, είναι σαν να τα έχουμε ξανακούσει αυτά. Υπάρχει κάτι καινούριο που είπατε για να μας πείτε και εμάς? Κοιτάξτε, το καινούριο είναι ότι γινόμαστε περισσότερο αποτελεσματικοί. Και για μένα αυτό είναι το υπέρτατο χρέος και καθήκον που έχω απέναντι στους πολίτες της Κρήτης και τους χώρες μας, ούτως ώστε το έργο μας κάθε μέρα να είναι πιο χρήσιμο. Αυτό είναι το νέο λοιπόν. Να ρωτήσω, το γραφείο αυτό που είπατε, οργανωμένο εγκλήματος, τελικά είναι στα Χανιά, στο Ηράκλειο, οπότε θα λειτουργήσει? Δεν κατάλαβα. Πριν από λίγους μήνες ιδρύθηκε το ελληνικό FBI, η ΔΑΟΕ, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σε λίγες μέρες λοιπόν, υποθέτω γύρω στις 10 Σεπτεμβρίου, ξεκινάει η λειτουργία της νέας αυτής υπηρεσίας, η οποία έχει πανελλαδική εμβέλεια και η οποία θα ασχολείται με το βαρύ, σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα στη χώρα. Η έδρα της είναι, η διεύθυνση έχει έδρα την Αθήνα, έχει μία υποδιεύθυνση στην Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα και ένα τμήμα στην Κρήτη. Άρα λοιπόν εκεί που είναι σήμερα, εκεί θα εδρεύει, όπως εδρεύει και σήμερα, και θα είναι υπεύθυνο, θα είναι ο κλάδος του οργανωμένου, της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος στην Κρήτη.
Τα 700-700 συλλήψεις που είπατε αφορούν στην Κρήτη, το οκτάμινο αυτό. Μάλιστα. Είναι περισσότερες από τα περιστατικά. Είναι περισσότερες από τα περιστατικά, διότι πολλές φορές σε ένα περιστατικό συμμετέχουν περισσότεροι. Και πόσα panic button έχουν δοθεί? Έχουν δοθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα άλλα 60 panic button. Συνολικά. Αν το έχετε. Δεν το έχω αυτή τη στιγμή, θα μπορούσαμε να σας το δώσουμε. Ναι. Το... Βεβαίως, θα σας το δώσουμε. Όχι, παρακαλώ. Είσαι πιο νέος. Επειδή αναφερθήκατε σε όλα αυτά, τα αποτελέσματα κλπ., είπατε καθόλου, συζητήσατε καθόλου για στελέχωση στο νησί, όσον αφορά και την τουριστική περίοδο, όσον αφορά την χειμερινή περίοδο κλπ. Στο ΒΟΑ, ίσως. Σε αυτά να προσθέσω, κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε, επειδή το έδωσα και την θέση μου, γιατί θα μιλούσα για τη στελέχωση, 30 συντροχεία. Χανίων, όλο τον νομό, 30 άτομα που γίνουν. Υπάρχει σοβαρή προστελέχωση, την αναγνωρίζουν και οι αξιωματικοί και όλοι και πραγματικά στεναχωριούνται γιατί είναι 24 ώρες στο δρόμο αυτοί οι άνθρωποι. Βεβαίως είναι 24 ώρες στο δρόμο. Οι δυνάμεις των υπηρεσιών είναι αυτές οι οποίες υπάρχουν και με βάση αυτές που έχει σχεδιαστεί η αστυνομία στην Κρήτη. Όπου υπάρχουν ανάγκες, καλύπτονται είτε με μετακινήσεις προσωρινές είτε με μεταθέσεις. Αυτή τη στιγμή η ελληνική αστυνομία έχει τις προτεραιότητές της. Όπου χρειαστεί, με πρώτον εμένα και τον αρχηγό, θα δώσουμε ενίσχυση στις υπηρεσίες. Αλλά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η Κρήτη έχει μια δύναμη επαρκή για να ικανοποιήσει τις ανάγκες της. Με τη σύλληψη του ανθρώπου που κακοποίησε τον Ελληνό Ελλοαϊτός και δεν έχει συλληφθεί παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει πόσους καιρός. Έχετε κάποιο νεότερο, έχετε κάποια εξέλιξη, είστε ικανοποιημένος από αυτό που γίνεται? Οι υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας εργάζονται συστηματικά και κάνουν καλά τη δουλειά τους. Αυτό μπορώ να σας πω. Okay. Να πούμε και στα τελευταία τώρα λίγο. Επειδή έγινε και τελευταία φορά από την τραγωδία τα τρία θύματα και υπήρξε και πολιτική αντίδραση, ας πούμε, του έγινε πεδίο αντιδράσεων πολιτικών. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορεί να κάνει η ελληνική αστυνομία? Από μέρους αστυνομίας υπάρχει κάτι για τα τροχιά? Γιατί θεωρώ ότι και ελέγχους κάνουν και κάμερες υπάρχουν. Θα ενισχύσουμε την παρουσία καμερών ως αστυνομία. Θα ενισχύσουμε την παρουσία καμερών στο ΒΟΑΚ και θα επιχειρήσουμε, το ανέλαβα και προσωπικά αυτό το ζήτημα, να ερευνήσω, να βρεθούν σύγχρονες κάμερες που θα βεβαιώνουν τις παραβάσεις. Αλλά πολύ σωστά λέτε, υπάρχουν πιο δομικά, πιο μόνιμα προβλήματα. Αυτά τα δομικά και μόνιμα προβλήματα, πιστεύω πολύ σύντομα, ο κύριος Σταϊκούρας που θα έρθει στο νησί μετά από αποφάσεις που έχει λάβει η κυβέρνηση, να υπάρξουν κάποιες πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις σε τεχνικό επίπεδο, έτσι ώστε να βελτιωθεί η σημερινή πραγματικότητα του δρόμου μέχρι ότου κατασκευαστεί ο δρόμος. Θα είναι αλεξίσφαιρες κάμερες αυτές? Θα είναι αλεξίσφαιρες κάμερες αυτές? Έχετε δει το φαινόμενο που πυροβολούν, έτσι, επί του ΒΟΑ? Επιτρέπετε, ναι. Για τα ντρόν, μαθαίνουμε ότι θα στελεχωθεί η αστυνομία στην Κρήτη με ντρόν. Θέλετε να μας πείτε τους τομείς ευθύνης που θα αναλάβουν αυτά τα ντρόν, τι ακριβώς θα κάνουν? Τα ντρόνς είναι ένα εργαλείο και αυτά που βοηθούν τις υπηρεσίες να γίνονται πιο αποτελεσματικές και πιο διεισδυτικές. Και φυσικά είναι ένα εργαλείο που έχει ανάγκη. Υπάρχουν ήδη στο νησί, στις υπηρεσίες, ντρόνς. Θα ενισχύσουμε, αυτή τη στιγμή έχουμε προμηθευτεί αρκετά ακόμη. Οπότε αυτή η ενίσχυση είναι σημαντική, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι ο σημαντικότερος παράγοντας στην Κρήτη αυτή τη στιγμή για να κάνουμε τη δουλειά μας αποτελεσματικά σαν αστυνομία είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, γιατί η Κρήτη έχει ικανούς αξιωματικούς και με μια σωστή διάταξη θα γίνουμε ακόμη αποτελεσματικότεροι. Γι' αυτό βρίσκομαι εδώ. Στο ερώτημα, τι άλλαξε αυτό, πρέπει να υπάρχει διαρκώς από τη δική μου την πλευρά η διαρκής εποπτεία, ο διαρκής ανασχεδιασμός και η διαρκής αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μας. Στην Κρήτη, είμαι και εγώ. Να τελειώσουμε, παιδιά. Στην Κρήτη υπάρχουν ιδιαιτερότητες, υπάρχουν ακόμα άβατα στην ορεινή Κρήτη. Αυτή είναι η υπηρεσία, θα ασχοληθεί και με αυτό?
Ναι, άβατα δεν υπάρχουν πουθενά. Και όσοι ονειρεύονται ακόμη τα άβατα, να τα ξεχάσουν. Οι κακοποιοί και οι μπράβοι δεν έχουν θέση ούτε στην ελληνική κοινωνία, ούτε στην ελληνική δημοκρατία. Και θα παλέψουμε, θα εργαστούμε συστηματικά, έτσι ώστε όλα αυτά τα φαινόμενα να εξαφανιστούν. Με τι χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ πολύ. Μία τελευταία ερώτηση από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Κύριε Φέτση, κύριε Υπουργέ, από την εμπειρία σας τότε, παλιά, αργότερα, προημερών, προμηνών και σήμερα, η Κρήτη, είπατε πριν πάει καλύτερα, αντικειμενικά όμως με βάση τα στοιχεία, στην Ελλάδα, πού κατατάσσεται. Νομίζω, η Κρήτη είναι μια από τις πιο ευνοούμενες περιοχές, με χαμηλή εγκληματικότητα. Υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες ό,τι αφορά το οργανωμένο έγκλημα και γι' αυτό είμαι εδώ σήμερα. Ευχαριστώ.